Και να του πω καλή εβδομάδα, καθώς επίσης και τον κύριο Λοΐζο Κωνσταντίνου, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης. Κύριε, γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσω από τον κύριο Κωνσταντίνου για να τον αποδεσμεύσω κιόλας, γιατί είναι περασμένη η ώρα. Κύριε Κωνσταντίνου, εντάξει, σήμερα θα μας κάνει το χατήρι ο καιρός και θα είμαστε στους 35. Βεβαίως αυτό δεν θα είναι το ίδιο από αύριο, γιατί ξεκινάμε και ανεβαίνουμε πάλι τα σκαλοπάτια της θερμοκρασίας και ξεπερνάμε και πάλι τους 40 βαθμούς. Οι εξετάσεις βεβαίως συνεχίζονται κανονικά, έτσι δεν έχει γίνει κάποια άλλη διευθέτηση μέσα στο Σαββατοκυριακό. Όχι, όχι. Συνεχίζονται κανονικά όπως ήταν προγραμματισμένες. Είναι περίπου 3.500 παιδιά τώρα η ώρα 8 το πρωί που θα παρακαθίσουν σε 3 μαθήματα. Μάλιστα. Ευχαριστώ και καλή επιτυχία. Ναι, καλή επιτυχία να πούμε. Βεβαίως θα ήταν πολύ καλύτερη η επιτυχία τους σε περίπτωση που ήταν και κατάλληλες οι συνθήκες για να δίνουν τα μαθήματα μέσα στις τάξεις. Κύριε Κωνσταντίνου, δεν ξέρω αν είχατε το οτιδήποτε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τι λένε οι γονείς, τι λένε τα ίδια τα παιδιά. Ναι, υπάρχει, εντάξει, αυτή η αναστάτωση και από προσωπική εμπειρία, γιατί μετά όταν τελειώνει μια εξέταση επικοινωνούμε και με πρώτες μαθητές αλλά και με γονείς για να δούμε πώς κύλησαν τα πράγματα. Και θα το πω μετά από τόσα χρόνια ανασχόληση, είναι η πρώτη φορά που παίρνουμε μαθητές για να πάρουμε έτσι ένα κλίμα εξετάσεων και μετά μας λέει για το επίπεδο του γραπτού ή πόσο καλά πήγαν. Το πρώτο σχόλιο να είναι ότι αντέξαμε και σε αυτές τις συνθήκες. Το ότι ήταν πολύ δύσκολο. Οι συνθήκες κάτι το οποίο έδιναν όσον αφορά τη θερμοκρασία και τον καύσωνα. Ενέργειες δεν έχουν γίνει. Το Υπουργείο ανέμενε να δει και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία τι εκτίμηση θα έβγαζε προειδοποίηση αυτές τις μέρες, να δει αν θα μπει και σε ένα δεύτερο πλάνο. Πραγματικότητα είναι ότι μεθούσεις των εξετάσεων, η αλλαγή εξεταστικών κέντρων ίσως λέω, να δημιουργούσαν και κάποια προβλήματα. Από την άλλη, δεν μας έχουν συνηθίσει σε αυτόν τον τόπο να οι υπηρεσίες να είναι και ευέλικτες στο να παίρνουν αποφάσεις και να μην ακολουθούν την πεπατημένη που ακολουθούν εδώ και χρόνια. Ναι. Εννοείται να κάνουν αλλαγές όταν προκύψει ανάγκη, αλλά να τις έχουν άμεσα τον backup, τον plan B, σε οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Δεν μας έχουν συνηθίσει και δεν θα ανέμενα και εγώ κάτι διαφορετικό για να με επικρίνεις. Είστε αισιόδοξος για μετά και τις τελευταίες εξαγγελίες για την τοποθέτηση κλιματιστικών, κύριε Κωνσταντίνου? Είμαστε προβληματισμένοι γιατί το ολοκληρωμένο πλάνο δεν το έχουμε πει ακόμη. Δεν θα πω ότι δεν υπάρχει. Σίγουρα δεν το έχουμε δει και γνωρίζουμε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί. Αλλά αν κρίνουμε με το πώς έγινε ο χειρισμός με τα 50 σχολεία με την τοποθέτηση, που ακόμη δεν έχουν αρχίσει. Και μόνο δύο σχολικές εφορίες, στη Λευκοσία και τη Μεσό, είναι έτοιμες. Ναι, οι σχολικές εφορίες είναι έτοιμες, αλλά περιμένετε να δούμε αν και οι εταιρείες είναι έτοιμες. Γιατί ο κύριος Έλληνας την Παρασκευή μας είπε ότι ευχόμαστε και προσευχόμαστε οι εταιρείες να έχουν το ανάλογο στόκ, παρόλο που έχουν δεχθεί και έχουν αποδεχθεί, αν μπορούν να εξυπηρετήσουν μέσα στον Αύγουστο. Ναι, και μιλάμε μόνο για τα. Για τα 20 σχολεία τη Λευκοσία και τη Λεμεσού και με την ελπίδα ότι θα προλάβουν να είναι έτοιμοι το σωστό Σεπτέμβριο. Με την ελπίδα. Για τις άλλες τρεις επαρχίες, ακόμα δεν έχουν κινηθεί όσο θα έπρεπε οι διαδικασίες και σας λέω με βεβαιότητα δεν υπάρχει περίπτωση το Σεπτέμβριο να είναι έτοιμες. Μακάρι να τα καταφέρουν δηλαδή, αλλά δεν είμαστε βέβαιοι. Άρα, όταν για 50 σχολεία και έχοντας τα χρήματα στα χέρια του από τον Δεκέμβριο τον περασμένο, δεν καταφέραμε ήγκαιρα να κάνουμε διαδικασίες. Επόσο δε να σας πω ότι είμαι αισιόδοξο σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα άλλα σχολεία της Κύπρου που ακόμα δεν έχει τρέξει τίποτα και αναμένουμε να δούμε και προπολογισμό που αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει με αυτόν προπολογισμό ούτε ένα σεντ για αυτό το θέμα. Υπάρχουν οι διαβεβαιώσεις ότι θα βρεθούν τα χρήματα, αλλά αντιλαμβάνεται από το να βρεθούν μέχρι το ότι είναι εδώ και υπάρχουν, είναι τεράστια η απόσταση. Είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Και κάτι τελευταίο, κύριε Κωνσταντίνου, αληθεύει τελικά ότι όσα σχολεία είχαν κλιματιστικά, όσες αίθουσες είχαν κλιματιστικά, έσβησαν τα κλιματιστικά για να διαγωνιστούν οι μαθητές επίσης όλες τις εξετάσεις? Ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση. Καταρχήν οι αίθουσες διδασκαλίας. Μία δεν ήταν, σίγουρα ήταν περισσότερες από μία.
Ναι, σε μία από εσύ κοντά μας κλήθηκε, εντάξει, γνωρίζω ότι δεν ήταν ο δικιά του υπουργείου, έτσι να μην το κατηγορώ. Όχι, όχι, δεν είναι, δεν το παίρνω, το λέω, το ρωτάω. Μιλάω από δικής μου στο πιάτι, μιλώ πάντα. Ναι, ναι. Εκεί, σε εκείνο το σχολείο, η πρωτοβουλία που πήρα ήταν να μην ενεργοποιηθούν τα κλιματιστικά με το άκουσον το επιχείρημα, γιατί τα παιδιά σε εκείνη τη αίθουσα να μην βρίσκονταν σε πλειονεκτική θέση έναντι άλλων παιδιών στην υπόλοιπη κοινωνία. Άρα, κύριε Κωνσταντίνου, του χρόνου, για παράδειγμα, αν μπουν κλιματιστικά σε κάποια γυμνάσια και σε κάποια λύκεια, του χρόνου στις εξετάσεις, αφού τα βάλαμε τα κλιματιστικά, θα τα αφήκουμε κλειστά, γιατί κάποια άλλα σχολεία σίγουρα δεν θα προλάβουν να έχουν κλιματιστικά. Ο στόχος, και θα το πω και δημόσια και θα επιμένω και εγώ προσωπικά, το σπίτι αλλά και όλη η οργάνωση μας, είναι του χρόνου στις εξετάσεις να υπάρχουν παντού κλιματιστικά. Και αυτή αν πολιτεία, δεν έχουν να στις κάνουν αλλού τις εξετάσεις, κύριε Κωνσταντίνου. Ξεκάθαρο. Δεν μην έβρουμε, δεν θα έβρουμε εμείς τον τροχό. Διαδικασία. Ναι. Την τριτοκοσμική διαδικασία δεν υπάρχει περίπτωση. Ας βάλουν τα κλιματιστικά να γίνουν στα σχολεία. Δεν τα βάλουν, θα υπάρχουν κλειστές αίθουσες από την αρχή. Και αν δεν τα καταφέρουν, θα πάμε να κλείσουμε εμείς τις αίθουσες. Δεν θα αφήσουμε ξανά αυτό το ρεζιλίκι να γίνει. Είναι η τελευταία φορά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντίνου. Καλημέρα. Κύριε Πασουστίδη, ακούσατε την επόμενη χρονιά. Αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, θα πάνε ήδη οι γονείς να κλείσουν τα σχολεία. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν θεωρώ ότι μπορεί κάποιος να κατηγορήσει τον οποιοδήποτε γονιό ο οποίος σε αυτές τις συνθήκες ανησυχεί στέλνοντας το παιδί του στο σχολείο. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό το πράγμα ήδη έχει τραβήξει πέραν του δέοντος. Mm-hmm. Να σας πω ενδεικτικά κάποιες χρονιές για να αντιληφθείτε. Σας θυμίζω ότι το 2018... η προηγούμενη διακυβέρνηση είχε κρίνει την τοποθέτηση κλιματιστικών οικονομικά ασυμφορή αλλά και επιβλαβή για την υγεία. Στη συνέχεια, τον Ιούνιο του 2018 εξαγγέλθηκε η τοποθέτηση, μετά ξανά τον Οκτώβριο του 2019, μετά τον Σεπτέμβριο του 2020, Σεπτέμβριο του 2021 και τον Ιούνιο του 2022. Ακόμα και αυτό ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση. Σας είπα 5 ημερομηνίες που εξήγηλαν την τοποθέτηση κλιματιστικών. Φτάσαμε στην περσινή χρονιά. Εξαγγέλει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τοποθέτηση κλιματιστικών. Mm-hmm. Βρισκόμαστε στο τέλος της χρονιάς, στην οποία θα έπρεπε να έχουν μπει τα 50 κλιματιστικά, τα κλιματιστικά στα 50 σχολεία, και δεν έχει μπει ούτε και ένα κλιματιστικό με βάση το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Και ρωτώ, τι έχει γίνει όλους αυτούς τους 10-11 μήνες. Διότι ξεκίνησε η διαδικασία, κύριε αγαπητού, από τότε για να έρθουμε στο σήμερα και κανονικά θα έπρεπε να είχαν τοποθετηθεί τα κλιματιστικά. Βγήκαμε προσφορές στις σχολικές εφορίες, τους τις πήραν πίσω, μετά πήγε μέσω του Γενικού Λογιστηρίου, έγινε μια συμφωνία πλαίσιων και δήλωσαν δύο εταιρείες, αν δεν κάνω λάθος, προθυμία να συμμετέχουν. Οι σχολικές εφορίες τώρα πρέπει να προσεγγίζουν αυτές τις δύο εταιρείες για να βγαίνουν από μόνες τους σε προσφορές. Και εσείς απαντήστε μου τον Ιούνιο-Ιούλιο ποια εταιρεία είναι σε ετοιμότητα να τοποθετήσει κλιματιστικά σε σχολεία. Και φτάσαμε στον πάτο, διότι περί πάτου πρόκειται, επειδή δεν μπορούμε να έχουμε αίθουσες με συνθήκες του 2024 να κάνουμε μαθήματα τα μωρά μας, να κλείουμε τα σχολεία. Ναι. Αν αυτή είναι η δημόσια παιδεία που θέλουν κάποιοι, τότε λυπούμε. Μετά θα διερωτούμαστε γιατί η δημόσια παιδεία δεν μπορεί να είναι στο ίδιο επίπεδο ανταγωνιστική με την ιδιωτική. Και βλέπω και δεξιά-αριστερά ειδήσεις και αναρτήσεις συγχαίρους συνδέσμους γονέων οι οποίοι τοποθέτησαν από μόνοι τους κλιματιστικά. Και εγώ τους συγχαίρω. Αλλά το τραγικό είναι ότι παροτρύνουν και άλλους να το κάνουν. Δηλαδή θα αντικαταστήσουν που το κάνουν έτσι και αλλιώς σε πολλά θέματα. Κάνουν στέγαστρα οι άνθρωποι, φτιάχνουν αυλές, διορθώνουν κακοτεχνίες. Μπράβο, δηλαδή θα επαφίεται η κρατική πολιτική στους συνδέσμους γονέων, εάν και εφόσον είναι οικονομικά ευρωστοί ή υπάρχουν οικογένειες, για παράδειγμα, οι οποίες είναι πρόθυμες να συμβάλλουν, να βάλουν τα air condition, να φτιάχνουν τα πράγματα.
Σε αντίθετη περίπτωση, θα έχουμε σχολεία τα οποία δεν έχουν τις απαραίτητες υποδομές, διότι ο σύνδεσμος γονέων δεν μπορεί να υπομειστεί αυτό το πράγμα. Αν αυτή είναι η λύση για τη δημόσια παιδεία του 2024, τότε λυπούμε, αλλά είμαστε πολύ πίσω από εκείνο που θα έπρεπε να είναι. Επειδή υπήρξα σε σύνδεσμο γονέων, παλαιότερα βεβαίως, μετά δεν, αλλά όταν ήμουνα σε σύνδεσμο γονέων, για πάρα πολλά χρόνια η προσπάθεια ήταν να μαζέψουμε χρήματα έτσι ώστε, επειδή ήταν ολοήμερο το σχολείο, να κάνουμε στα παιδιά μια τραπεζαρία για να μην τρώνε μέσα στις αίθουσες που μετά θα κάνουν τα μαθηματικά τους, τα ελληνικά τους, τη γεωγραφία τους κτλ. Ο σύνδεσμος γονέων. Βεβαίως, οι σύνδεσμοι γονέων έρχονται τώρα και τους κακίζουν πάρα πολύ, γιατί λένε ότι βάλατε από μόνοι σας κλιματιστικά, ενώ δεν τα σηκώνει το σύστημα, και τώρα πρέπει να κάνουμε αλλαγές. Πού ήσουν, κύριε Κράτος, όταν φώναζαν οι γονείς ότι οι συνθήκες μέσα στις τάξεις είναι χάλια και πρέπει να γίνει κάτι? Επειδή πάτε στο σύστημα, ρωτώ, τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια για να αναβαθμιστούν τα συστήματα των σχολείων τα οποία χρειάζονταν αναβάθμιση? Ξέρετε τι έκαναμε εδώ? Φτάσαμε στο σημείο να πρέπει να βάλουμε τα κλιματιστικά και ανακαλύπτουμε, που δεν το ανακαλύπτουμε σήμερα, υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Δειχτικά να σας πω ότι πέρσι επισκεφτήκαμε το θερινό, ένα από τα θερινά ολοήμερα σχολεία της Λάρνακας. Μάλιστα. Και αυτό ήταν πρόβλημα. Ότι κύριοι, δεν έχουμε κλιματιστικά σε όλες τις αίθουσες. Δεν μπορούμε να βάλουμε, διότι το σύστημα δεν μπορεί να σηκώσει όλα τα κλιματιστικά και αναγκαζόμαστε εκ περιτροπής και μεταφέρουμε τα παιδιά στην κλειστή αίθουσα, για παράδειγμα, είτε να κάνουν μάθημα είτε δραστηριότητα. Μάλιστα. Ξεκινήσουμε μια διαδικασία αναβάθμιση. Αυτό το πράγμα γιατί πρέπει να γίνει την ώρα που πρέπει να βάλουμε τα κλιματιστικά? Τόσον καιρό τι έκαναμε, γιατί δεν προνοήσαμε ούτως ώστε τουλάχιστον ενώ όσο τρέχει η διαδικασία για τις προσφορές των κλιματιστικών να κάνουμε τις αναβαθμίσεις για να είμαστε έτοιμοι την ώρα που θα έρθει? Διότι τώρα υπάρχουν σχολεία που ακόμα και αύριο να είναι έτοιμα να βάλουν κλιματιστικά, να πιάσουν την προσφορά και να τους πει εταιρεία έρχομαι αύριο, μπορεί να μην μπορεί να τα βάλει λόγω της μη επαρκούς ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Αυτό το πράγμα, Κατερίνα, πραγματικά τα λέμε και τα ξαναλέμε. Ακούω για πλάνα τριετίας. Ξεκινήσαμε από το 2022, ήρθαμε στο 2023. Ακούω την Υπουργό με όλον τον σεβασμό, με όλη την αγάπη, να λέει: ξέρετε, ενώ βγάλαμε πλάνο τριετίας, επειδή βλέπουμε την κατάσταση, είναι να το κάνουμε διετίας. Μα συγγνώμη, το πλάνο τριετίας είναι πέρσι που το εξαγγείλεται. Άρα έτσι έκανε χάρη κανένα ο Υπουργός. Το πλάνο τριετίας το περσινό είναι 3 χρόνια. Το φετινό είναι 2. Ναι. Άρα είναι. Δεν ξέρω. Θεωρείτε άδικο, από την άλλη θεωρείτε άδικο, δεν ξέρω εσείς αν το θεωρείτε άδικο, ότι όλοι έπεσαν σε αυτή την κυβέρνηση για τα κλιματιστικά, ενώ αυτό όλο το συζητάμε από το 2017 ήταν πάρα πολύ έντονο, εγώ που θυμάμαι. Σίγουρα οι ευθύνες της προηγούμενης κυβέρνησης, η οποία κυβέρνησε για 10 χρόνια, είναι πολύ μεγαλύτερες. Όταν έχεις 10 χρόνια μπροστά σου να λύσεις ένα πρόβλημα και δεν το λύνεις, προφανώς και η ευθύνη σου είναι μεγαλύτερη από μια κυβέρνηση του 1,5 χρόνου. Ναι. Εκείνο, και θα πάω στην προηγούμενη κυβέρνηση. Εκείνο για το οποίο ελέγχεται η νυν κυβέρνηση είναι ότι και πάλι μια εξαγγελία με χρονοδιαγράμματα που ήδη έθεσε δεν τηρήθηκε. Είτε αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπήρξε συνεννόηση, για παράδειγμα, του πολιτικού προϊστάμενου μαζί με τις τεχνικές υπηρεσίες για να δει κατά πόσο γίνεται ή όχι, είτε ότι οι διαδικασίες μας είναι τέτοιες, για να το λέμε και αυτό, να το βάζουμε και αυτό στο κάδρο, οι διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων μας είναι τέτοιες που σήμερα για να κατακυρώσουμε μια δημόσια σύμβαση, έστω και για κλιματιστικά, πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα για να τα βάλουμε του χρόνου. Αυτό το πράγμα όμως δεν μπορεί να συνεχίζεται. Βλέπετε ότι είναι θέματα της καθημερινότητας τα οποία δεν μπορούν να περιμένουν. Να πω όμως και στην προηγούμενη κυβέρνηση, και καλά κάνετε που μου δίνετε πάσα. Δεν μπορώ να ακούω την πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού να εκφιάζεται επειδή αναγνώρισε ότι υπάρχει πρόβλημα και να το λύσουμε. Λυπούμε. Ήταν κυβερνών κόμμα 10 χρόνια. Και δεν είναι δικαιολογία. Τα λάθη που έγιναν προηγουμένως. Συμφωνώ. Τα λάθη που έγιναν προηγουμένως δεν πρέπει να στέκεσαι πάνω τους. Πρέπει να τα διορθώνεις. Αλλά τουλάχιστον λίγη σεμνότητα. 10 χρόνια με 4-5, σας διάβασα, εξαγγελίες επί προηγούμενης διακυβέρνησης, δεν εμπήκε ούτε ένα κλιματιστικό. Ούτε και ένα. Ναι.
Επίσης, αυτό που σήμερα φαίνεται μέσα από το ρεπορτάζ της εφημερίδας ο Φιλελεύθερος, ότι είναι τεράστιες οι ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα, είναι μια πανεπιστημιακή έρευνα αυτή που το λέει και λέει ότι η λύση των κλιματιστικών ουσιαστικά θα επιβαρύνει το πρόβλημα. Άρα, ταυτόχρονα με τα κλιματιστικά, για να κάνεις τις σχολικές αίθουσες, οι οποίες έχουν διάφορες οσμές, λέει, είναι πολλά τα παιδιά μέσα σε μια αίθουσα η οποία δεν άλλαξε τα τελευταία 300 χρόνια. Ουσιαστικά θα πρέπει να κάνεις άλλα πράγματα. Να βάλεις ανεμιστήρες οροφής και όχι τους ανεμιστήρες που είχαμε εμείς σε μια γωνιά και να στέκονται εκεί. Να κάνεις θερμομόνωση, να κάνεις τοποθέτηση σκεπάστρων και κουρτίνες. Να κάνεις δεντροφύτευση για να αλλάζει ο αέρας. Είναι πολλά που πρέπει να κάνεις για την αναβάθμιση. Θυμάστε, άνοιξε μια σε κάποια στιγμή τα πράσινα σχολεία, τα θυμάστε? Κατερίνα. Ναι. Η διαχρονική παθογένεια αυτού του κράτους όσον αφορά την παιδεία είναι ότι ουδέποτε έχουμε κάνει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Επαναλαμβάνουμε συνεχώς ότι τα σχολεία μας είναι γερασμένα και είναι επικίνδυνα. Το γερασμένο δεν σημαίνει ότι είναι μόνο κίνδυνος να πέσουν οι σοβάδες. Γερασμένο σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές κλιματολογικές συνθήκες κιόλας. Δεν μπορώ να αναμένω από ένα σχολείο 50 ετών να έχει ούτε τη θερμομόνωση, ούτε την υγιεινή ατμόσφαιρα, ούτε να συγκρατήσει και να είναι χτισμένο και να έχει τα σύγχρονα εκείνα μέσα που θα επιτρέψουν να γίνεται το μάθημα σε καλές συνθήκες. Αλλά δεν μπορεί, επειδή οι αίθουσες είναι παγιές και πρέπει να ανακυκλώνεται ο αέρας, να προτιμήσουμε να τους μετατρέπουμε σε φούρνους μάθησης. Τούτον είναι οι αίθουσες μας σήμερα. Mm. Είναι φούρνοι στην οποία κάθονται τα μωρά μας μέσα για να μάθημα. Και πόσο μάλλον, και για να μην λέμε μόνο για τα παιδιά, που είναι βέβαια πολύ σημαντικά, οι εργαζόμενοι, καλά, εσείς μπορείτε να διδάξετε σε αίθουσα με 50 βαθμούς, υποσκιά, που συγκεντρώνει όλη τη θερμότητα, και αν είναι και ο προσανατολισμός της τέτοιος. Άρα, εκείνο που λέμε είναι ότι η Κύπρος χρειάζεται καινούργια σχολεία. Και βλέποντας και το κονδύλι για την τοποθέτηση κλιματιστικό σε όλα τα σχολεία. Τα 47 εκατομμύρια. 46 εκατομμύρια, 47 εκατομμύρια. Ναι. Πραγματικά διερωτούμε, και επειδή εδώ κάνουμε και πολιτική, όλες αυτές οι προτάσεις οι δικές μας για εξοικονόμηση χρημάτων και διοχέτευσή τους εκεί που χρειάζονται, γιατί απορρίπτονται? Θα σας δώσω έναν παράδειγμα για να αντιληφθείτε. Από την κατάργηση του τέλους των 350 ευρώ, έχασαμε 42 εκατομμύρια. Και εμείς προτείναμε, κάντε το, το λέω αυτό διότι έχω τα ποσά στο μυαλό μου σίγουρα. Τους προτείναμε ένα λεκτικό σχέδιο κλιμακωτού τέλους, το οποίο θα εξοικονομούσε, θα μας έφερνε ετησίως 21 εκατομμύρια. Γιατί αυτά τα 21 εκατομμύρια να μην τα έχουμε και να τα διοχετεύσουμε σε αυτόν τον τομέα, για παράδειγμα? Γιατί πρέπει να ιεραρχούμε ανάγκες σε αυτόν τον κράτος και να μην πούμε ότι, κύριε, ξέρεις, 47 εκατομμύρια για κλιματιστικά στα σχολεία είναι αναγκαίο ποσό. Mm. Πρέπει να το βάλουμε, πρέπει να το βρούμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει θέμα συζήτησης αν πρέπει ή όχι. Ναι, αφού το θέμα είναι πρέπει. Ναι. Μέσα στον επόμενο προϋπολογισμό, φαντάζομαι θα υπάρχει ένα κονδύλι το οποίο μπορεί να μην. Σε αυτό δεν υπάρχει πάντως. Περιμένω. Σε αυτόν τον προϋπολογισμό, το φετινό που τρέχει τώρα, δεν ξέρω αν το συμπληρωματικό. Δεν υπάρχει κανένα κονδύλι. Δεν υπάρχει. Αφού το 1,6 βρήκαμε από εξοικονομήσεις. Είναι από τις εξοικονομήσεις. Ναι, ναι, ναι. Είναι από τις εξοικονομήσεις. Ναι. Δεν ξέρω στο συμπληρωματικό τι θα έρθει. Από εκεί και πέρα. Εσείς που δεν ψηφίσετε προϋπολογισμούς. Ενώ όταν είναι άλλη κυβέρνηση, όταν θα έρθει ο προϋπολογισμός για τα κλιματιστικά, θα το ψηφίσετε? Αυτό το πράγμα, η καταψήφιση του προϋπολογισμού, το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, είναι πολιτική πράξη. Με το ίδιο σκεπτικό θα σας πω ότι, ακόμα και αν είμαστε αντιπολίτευση, κατά τη συζήτηση των προϋπολογισμών, εμείς κάνουμε τροπολογίες. Προσθέτουμε πράγματα. Να προσθέσουμε κονδύλια, βέβαια, δεν γίνεται, αλλά προσπαθούμε να το βελτιώνουμε. Η καταψήφιση ή υπερψήφιση, κατά την άποψη του ΑΚΕΛ, που είναι διαχρονική, είναι θέμα πολιτικής θέσης. Ναι. Διότι ο προϋπολογισμός είναι το κορυφαίο γεγονός, καθρεφτίζει την πολιτική μιας κυβέρνησης. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ούτε προτάσεις κάνεις, ούτε λες στην κυβέρνηση από πού να αντλήσει κονδύλια, ούτε αν έρθει μια πρόταση δεν θα ψηφίσεις. Για παράδειγμα, αν αύριο έρθει πρόταση για βελτίωση των υποδομών στα σχολεία, προφανώς θα την ψηφίσουμε. Δεν σημαίνει ότι είμαστε αντιπολίτευση, δεν θα την ψηφίσουμε. Αλλά το Α και το Ω στην Κύπρο, λόγω του συστήματος όσον αφορά κονδύλια για προϋπολογισμούς, κύριε αγαπητού, ανοίγει στην κυβέρνηση.
Ναι. Άρα εκείνη η οποία είναι υπεύθυνη αύριο να βρει αυτόν το κονδύλι ή να ξεκινήσει σιγά σιγά είναι η κυβέρνηση. Δεν αρκεί όμως μόνο το κονδύλι. Έχω πει και προηγουμένως. Πρέπει οι διαδικασίες μας να είναι τέτοιες που να μην εγκλωβιζόμαστε σε μια γραφειοκρατία η οποία, σας ξαναλέω, δεν ξέρω αν το Σεπτέμβριο θα έχουμε κλιμακιστεί. Μα θα περιμένουμε να το δούμε, γιατί μέχρι 10 του Αυγούστου πρέπει να τοποθετηθούν κλιμακιστικά σε 20 σχολεία. Μέχρι 10 του Αυγούστου. Αγαπητή Κατερίνα, δεν ξέρω αν οι εταιρείες είναι έτοιμες τώρα να πάσουν σε ένα σχολείο ούτε και να χάσουν Έλληνας. Όλη την εμπορία. Τα κλιματιστικά, και αυτό δεν αφορά μόνο τον κόσμο, όπως κατηγορούμε και τους ιδιώτες που λένε, θυμηθήκετε τώρα τον Ιούλη να πιάτε την εταιρεία να σας βάλει κλιματιστικά, να σας κάνει σερβίντ στα κλιματιστικά σας. Τα κλιματιστικά τοποθετούνται πριν το καλοκαίρι. Mm. Προνοούμε. Δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις. Ευχής έργο και θέλω να είμαι ρεαλιστής, είναι του χρόνου το καλοκαίρι να έχουν κλιματιστικά τα σχολεία. Δεν θέλω να πω το Σεπτέμβριο, που μακάρι να έχουν το Σεπτέμβριο κάποια σχολεία, αλλά με κάποιες πληροφορίες που έχω, θεωρώ ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα το Σεπτέμβριο να έχουν κλιματιστικά τα σχολεία. Αυτά τα σχολεία, τα 20. Αυτά τα σχολεία. Εκτός και θα πηγαίνουν οι συνδέσμοι ωραίων από μόνοι τους να βάζουν κλιματιστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πασιωστίδη. Πολύ καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Καλή συνέχεια, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.